Καλησπέρα, Βίβιαν. Μόλις έχει ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου του Ταγί Περτογάν με τον Μουσταφά Ατσιντζή, ο Ταγί Περτογάν είπε ότι συζήτησαν τα βήματα που θα κάνουν μαζί. Η Τουρκία στήριξε, είπε, την προσέγγιση καλών προθέσεων. Στόχος τους, ανέφερε ο Ταγί Περτογάν, είναι να υπάρξει λύση στο πλαίσιο της διακήρυξης της 11ης Φεβρουαρίου που υπέγραψαν οι δύο ηγέτες στην Κύπρο. Μόνο με προσπάθειες, ανέφερε, τουρκικής πλευράς, δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού. Και είπε ο Ταγί Περτογάν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να σταματήσει, κατά την έκφρασή του, να χρονοτρεβεί και να δείξει ειλικρινή προσπάθεια. Πιστεύουμε, είπε, ότι το 2015 θα είναι χρονιά λύσης. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία, όπως χάθηκε το 2004, είπε ο Ταγί Περτογάν. Θα είμαστε, είπε, πάντοτε δίπλα από τους Τουρκοκυπρίους. Και για την Ελλάδα ανέφερε ότι πρέπει και εκείνη να συνενώσει τις προσπάθειές της μαζί τους για λύση, και θα συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση να την ενθαρρύνουν. Ο Μουσταφά Ατσιντζή από την πλευρά του είπε ότι με το που πάτησε το πόδι του στην Άγκυρα είδε το ενδιαφέρον και τη φιλία που τους έδειξαν, και αυτό του προκάλεσε συγκίνηση. Φτάσαμε σε σημαντικό σημείο για το Κυπριακό, ανέφερε ο Μουσταφά Ατσιντζή. Μας δίνει δύναμη το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε στην διεθνή κοινότητα μετά την εκλογή μου, ανέφερε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η προσπάθεια δεν μπορεί να γίνει μονόπλευρα, και είπε ότι σε αυτό προσθέτει, σε αυτά που είπε ο Ταγί Περτογάν. Η μεγαλύτερη ευχή μου, είπε, είναι το όραμά μου να το μοιραστεί και ο κύριος Αναστασιάδης. Είναι γνωστό, ανέφερε, ότι το 2004 ήταν ο μόνος που είπε ναι. Θα προσπαθήσουμε, είπε, το 2015 να είναι χρονιά λύσης. Ο Μουσταφά Ατσιντζή είπε ότι το είπε και στην προεκλογική του εκστρατεία ότι θέλουν λύση και θα προσπαθήσουν για τη λύση, αλλά, είπε, δεν είμαι μάγος. Χρειάζονται, είπε, και οι δύο πλευρές για τη λύση. Για το φυσικό αέριο είπε ότι πρέπει να είναι στοιχείο συνένωσης και όχι στοιχείο διαμάχης. Σε αυτό πρέπει να μετατραπεί, όπως είπε, το φυσικό αέριο. Να πούμε ότι δεν δέχτηκαν ερωτήσεις, έκαναν και οι δύο απλώς μια τοποθέτηση μπροστά στους δημοσιογράφους και αναχώρησαν. Θα ακολουθήσει δείπνο, το οποίο παραθέτει ο Ταγί Περτογάν στον Μουσταφά Ατσιντζή, και αργότερα ο Μουσταφά Ατσιντζή θα αναχωρήσει για τα κατεχόμενα. Σήμερα είχε συνάντηση και με τον Αχμέτ Ντάβουτογλου, τον Τούρκο Πρωθυπουργό, καθώς και με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, με Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Δεν έγιναν δηλώσεις κατά την διάρκεια ολόκληρης της μέρας. Και τώρα το απόγευμα ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγί Περτογάν, τον υποδέχτηκε με ειδικές τιμές στο προεδρικό. Πάντως δεν έγινε καμία αναφορά ούτε στη συνέντευξη τύπου, αλλά ούτε και στην κατά τη διάρκεια της μέρας, την διαμάχη που υπήρξε μεταξύ του Ταγί Περτογάν και του Μουσταφά Ατσιντζή τις προηγούμενες μέρες. Άρα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ από την Κωνσταντινούπολη.